Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Λοιπόν, πάμε στα νεότερα που έχουμε για πραγματικά το αιγωνία στο κατακόρυφο. Για αυτό το παιδί 27 χρονών, επαναλαμβάνω, τα νεότερα που έχουμε είναι ότι είναι από τη Φλόρινα. Είναι από τη Φλόρινα, κατάγεται από την γειτονική μας Φλόρινα και σπουδάζει όντως στην Θεσσαλονίκη, επιβεβαιώνεται και αυτό. Είναι πολλοίς κόσμος αυτή τη στιγμή που ψάχνει στον γράμμο. Είναι πολλοίς κόσμος, βρίσκονται τουλάχιστον 30 αστυνομικοί, τουλάχιστον 10 πυροσβέστες και κόσμος που ψάχνει πραγματικά. Τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι πού ψάχνω. Γιατί εδώ, όπως καταλαβαίνετε τώρα, ο γράμμος δεν είναι μια περιοχή, ένα χωριό, μια πλαγιά. Ο γράμμος εκτείνεται σε πολλά τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και έτσι λοιπόν δυσκολεύουν πάρα πολύ οι έρευνες, διότι πού να πρωτοψάξεις. Φαίνεται όμως ότι οι έρευνες αστυνομίας εστιάζονται στην περιοχή του River Party και στο ποτάμι, κατά μήκος του ποταμού. Εστιάζονται στον Χάρο. Αν έχετε πάει στον Χάρο και μόνο που βλέπετε το κρεμό, είναι πραγματικά, δεν μπορείτε καν να πλησιάσετε. Στην περιοχή του εργοταξίου εκεί ψάχνουν και στα χωριά Κοτήλι, παλιά Κοτήλι, μέχρι και Χρυσή. Αλλά επαναλαμβάνω, το ψάξιμο στον γράμμο είναι σαν σταγόνα στον ωκεανό. Πού να πρωτοψάξω. Πάντως, τι μέσα χρησιμοποιούνται τώρα για την ανέβρεση του νεαρού? Από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, χρησιμοποιούνται αυτή την ώρα drone. Πετάνε drone, μήπως και μπορέσουν κάπου να δουν τον συγκεκριμένο νεαρό. Κάμερες θερμικής, πώς μου το είπαν, απεικόνησης. Κάμερες θερμικής απεικόνησης. Επίσης, διόπτρες ημέρας. Προσέξτε τι εξοπλισμό έχουν τώρα οι άνθρωποι εκεί που ψάχνουν. Αστυνομικοί σκύλοι. Με τέσσερα λοιπόν πράγματα, αυτά που σας είπα, ψάχνουμε το παιδί που έχει χαθεί και το στίγμα του κινητού του από χθες το απόγευμα προς βράδυ. Η αγωνία χτυπάει κατακόρυφο. Δεν ξέρω, είναι δύσκολη η επιχείρηση όπως καταλαβαίνετε, λόγω του ότι δεν ξέρουν οι άνθρωποι πού να πρωτοψάξουν. Πραγματικά δεν έχουν ιδέα. Προσπαθούν να δουν και με επικοινωνίες και τα λοιπά, θα δουν και άλλα πράγματα οι αστυνομικοί σίγουρα. Μήπως έχουν κάποια βοήθεια, με ποιους μίλησε και τα λοιπά, ίσως να έχουν κάποια πληροφόρηση από εκεί. Αλλά επαναλαμβάνω, η επιχείρηση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ακούσατε, αυτή τη στιγμή υπάρχει τρομερή κινητοποίηση στον γράμμο. Από το Άργος, από το Κυνηγητικό Σύλλογο, ετοιμάζεται μια ομάδα κυνηγών να είναι στα βουνά, να πάει στα βουνά, να πάει σε σημεία που θα υποδειχθούν ίσως και από την αστυνομία, για να ψάχνουν και οι κυνηγοί, μια πρωτοβουλία του Άργους. Και γι' αυτό το λόγο λίγο πάμε και στον εκπρόσωπο των κυνηγών του Άργους, τον κύριο Μπουτσιάδη. Τυχαίνει να είναι και αντιδήμαρχος. Κύριε Μπουτσιάδη, Σωτήρη, καλημέρα. Καλημέρα, Χριστό. Τι γίνεται, τι κάνουν σαν κυνηγός τώρα περισσότερο, έτσι, με αυτή την ιδιότητα, γιατί μαθαίνουμε για μια πρωτοβουλία των κυνηγών του Άργους. Σας παίρνω τηλέφωνο σαν αντιπρόεδρος του Κυνηγητικού Συλλόγου. Ωραία, τέλεια. Έχω μιλήσει ήδη με την πολιτική προστασία και τον κύριο Μάνο. Ναι. Με τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος Νεστορίου, τον κύριο Γιάννη Τριανταφύλου. Ωραία. Ο Κυνηγητικός Σύλλογος ετοιμάζει ομάδα να στείλει πάνω για να βοηθήσουμε την κατάσταση. Για να βρεθεί το παιδί. Για να βρεθεί ο αγνοούμενος. Ναι. Σε πρώτη φάση θα πάει μια ομάδα με επικεφαλή τον θηροφύλακα Συλλόγου. Ναι. Και βέβαια θα συντονίζονται τα παιδιά από τον κύριο Τριανταφύλου. Σωτήρη, πόσα άτομα περίπου θα πάτε κυνηγή από το Άργος? Ακριβώς δεν μπορώ να σου πω, Χρήστο, έχει ξεκινήσει εδώ και μισή ώρα αυτό. Το πόσα άτομα θα μαζευτούμε, ευελπιστώ ότι θα μαζευτούν πολλά. Είναι άμεση η αντίδρασή σας λοιπόν πάνω σε αυτό που συμβαίνει? Στον καθένα μπορεί να συμβεί, Χρήστο, αυτό. Δεν πρέπει να αφήσουμε τον άνθρωπο στο έλεος. Ό,τι και να έχει συμβεί, πολλά πράγματα μπορεί να έχουν συμβεί. Πρέπει να ελπίζω βρούμε να τον άνθρωπο. Με τον, ναι.
τρόπο μας και να βρεθεί ο άνθρωπος. Και να είναι καλά, το κυριότερο αυτό. Θα πάτε σε σημεία που θα σας υποδείξει η αστυνομική διεύθυνση προφανώς, έτσι. Σίγουρα, ναι. Σε συνεννόηση με το Αλφα Τάφνευς του Ρίου. Ναι. Θα κινούμαστε ανάλογα με τις περιοχές που θέλουν αυτοί. Να πούμε ότι η έρευνα. Ο θηροφύλακας γνωρίζει τον τόπο εκεί και θα είναι εύκολο για εμάς να πάμε σε οποιοδήποτε σημείο και αν θέλει. Μάλιστα. Για το αστυνομικό τμήμα. Πάντως μαθαίνουμε ότι οι έρευνες γίνονται από το River μέχρι τον Χάρο. Δηλαδή με πολύ μεγάλη έκταση. Και δεν ξέρω, Σωτήρη, επειδή είσαι και κυνηγός, το να ψάχνεις σε μια τέτοια τεράστια περιοχή έναν άνθρωπο. Είναι δύσκολο, έχετε τον τρόπο. Ψήλεις στα άχυρα τώρα, έτσι. Ψήλεις στα άχυρα. Πρέπει να έχουμε και τη βοήθεια της τύχης μαζί μας. Ναι. Πάντως. Ας κάνουμε το σταυρό μας, να μας βοηθήσει η Παναγία να το βρούμε τον άνθρωπο. Να το βρούμε τον άνθρωπο. Πάντως θα χρησιμοποιηθούν και χρησιμοποιούνται ήδη, το επαναλαμβάνω, drones, κάμερες θερμικής. Θερμικές κάμερες, πώς το λένε, διόπτρες ημέρας και αστυνομικοί σκύλοι. Έρχεται η βοήθεια και από εσάς που ξέρετε τα μέρη και τα δύσκολα σημεία που μπορεί να έχει συμβεί κάτι. Οπότε νομίζω ότι όλοι θα βοηθήσουν. Και μακάρι να μας βοηθήσει και η τύχη. Και εσύ ο τέλος, πραγματικά. Να βρεθεί πολύ γρήγορα και να είναι καλά την υγεία του. Το κυριότερο. Σε ευχαριστούμε, Σωτήρη, πάρα πολύ. Χαιρετισμού. Μπράβο στην πρωτοβουλία των κυνηγών του Άργους. Μπράβο. Δεύτερος κυνηγητικός σύλλογος Άργους Οριστικού. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.